Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο του Ιερεμία. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 715 και το κεφάλαιο Μη Δέλτα. 44 κεφάλαιο, σελίς 715 και πρώτο εδάφιο, και από το πρώτο εδάφιο. Σελίς 715, Μη Δέλτα κεφάλαιο. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία περί πάντων των Ιουδαίων των κατοικούντων εν τη γη της Αιγύπτου, των κατοικούντων εν Μιγδόλ και εν Τάφνης και εν Νόφ και εν τη γη Παθρός, λέγον ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Σεις είδετε πάντα τα κακά τα οποία επέφερα επί την Ιερουσαλήμ και επί πάσας τας πόλης του Ιούδα. Ιδού αυτέ έρημοι τη σήμερον και δεν υπάρχει ο κατοικών εν αυτές. Εξαιτίας της κακίας αυτών, την οποίαν έπραξαν για να μην παροργήσωσιν, υπάγοντες να θυμιάζωσι και να λατρεύωσι άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισαν αυτοί, σεις ουδέοι πατέρες σας. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων λέγον, μη πράτετε το βδελιρόν του το πράγμα το οποίον εγώ μισώ. Αλλά δεν ήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών δια να επιστρέψωσιν από τις κακίες αυτών, ώστε να μην θυμιάζωσιν εις άλλους θεούς. Δια τούτο εξεχήθη η οργή μου και ο θυμός μου και εξεκάφθη εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έγιναν έρημοι, άβατοι ως την ημέραν ταύτην. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Διατί εσείς πράτετε το μέγα τούτο κακό εναντίον των ψυχών σας, ώστε να φανίσετε αφημών άνδρα και γυναίκα, νήπιον και θυλάζων εκ μέσου του Ιούδα, δια να μην μείνει σε εσάς υπόλοιπον, παροργίζοντάς με δια των έργων των χειρών σας, θυμιάζονται εσείς άλλους θεούς εν τη γη της Αιγύπτου, όπου ήλθετε να παρικήσετε, εκεί ώστε να αφανίσετε αυτούς και να γίνετε κατάρα και όνειδος μεταξύ πάντων των εθνών της γης. Μήπως ελισμονίζατε τα σκακίας των πατέρων σας και τα σκακίας των βασιλέων του Ιούδα και τα σκακίας των γυναικών αυτών και τα σκακίας σας και τα οποίας έπραξαν εν τη γη του Ιούδα και εν τες πλατείες του Ιερουσαλήμ? Δεν εταπεινώθησαν έως της ημέρας ταύτης, ουδέ φοβήθησαν, ουδέ περιεπάτησαν εν τον νόμο μου και εν της διατάγμασή μου τα οποία έθεσα ενώπιον σας, ενώπιον των πατέρων σας. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος τον δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω στήσει το πρόσωπό μου εναντίον ημών εις κακών και δια να εξολοθρεύσω πάντα τον Ιούδα και θέλω λάβει τους υπολείπους του Ιούδα ή την εσέστησαν το πρόσωπον αυτών εις το να υπάγωσιν εις την γη της Αιγύπτου δια να παρικήσω συνεκεί και θέλουσι καταναλωθεί πάντες εν τη γη της Αιγύπτου, θέλουσι πέσει εν μαχαίρα, θέλουσι καταναλωθεί εν πίνη, από μικρού ως μεγάλου εν μαχαίρα και εν πίνη θέλουσι αποθάνει και θέλουσι είστε εις βέληγμα, εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος, διότι θέλω επισκεφθεί τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου ως επεσκέφθην την Ιερουσαλήμ εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό. Και ουδείς εκ των υπολείπων του Ιούδα, των απελθόντων εις την γη της Αιγύπτου δια να παρακήσω συνεκεί, θέλει εκφύγει ή διασωθεί δια να επιστρέψει στην γη του Ιούδα, εις την οποία αυτοί έχουσι προσιλωμένη την ψυχήν αυτών, δια να επιστρέψω συ να κατοικήσω συνεκεί, διότι δε θέλουσι επιστρέψει ημί η διασεσωσμένη. Και πάντες οι άνδρες, γνωρίζοντες ότι οι γυναίκες αυτών εθυμίαζαν εις άλλους θεούς, και πάσε οι γυναίκες επαρεστώσε, σύναξης μεγάλη, και πας ο λαός, οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου εν Παθρός, απεκρίθησαν προς την Ιερεμία λέγοντες, περί του λόγου των οποίων ελάλησας προς ημάς εν ονόματι του Κυρίου, δε θέλομεν σου ακούσει, αλλά θέλομεν εξάπαντος κάμνη παν πράγμα εξερχόμενον εκ του στόματος ημών, δια να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμνομεν σπονδάς εις αυτήν, καθώς εκάμνομεν ημείς και οι πατέρες ημών, οι βασιλείς ημών και οι άρχοντες ημών εν τες πόλεις του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ. Και εχορταίναμεν άρτων και διεκείμεθα καλός και κακόν δεν ευλέπαμεν.
αλλά αφότου επαύσαμεν θυμιάζοντες εις την βασίλισσαν του ουρανού και κάμνοντες σπουδάσεις αυτήν, εστερήθημεν πάντων και κατηναλώθημεν εν μαχαίρα και εν πίνη. Και ότε ημί σε θυμιάζομεν εις τη βασίλισσαν του ουρανού και κάμνομεν σπονδάσεις αυτήν, μήπως άνευ των ανδρών ημών εκάμνομεν εις αυτήν πέματα δια να προσκυνόμεν αυτήν και κάμνομεν εις αυτήν σπονδάς. Και είπεν ο Ιερεμίας προς πάντα των λαών, προς άνδραστε και γυναίκας και προς πάντα των λαών, τους αποκριθέντας προς αυτόν ούτο, λέγον, μήπως το θυμίαμα το οποίο εθυμιάζατε εν της πόλεση του Ιούδα και εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ, εσείς και οι πατέρες σας και οι βασιλείς σας και οι άρχοντές σας και ο λαός του τόπου δεν εθυμήθη αυτό ο Κύριος και δεν ανέβη στην καρδίαν αυτού, ώστε ο Κύριος δεν ειδυνήθη πλέον να υποφέρει εξαιτίας της κακίας των έργων σας, εξαιτίας των δελιγμάτων τα οποία επράτεται, όταν η γη σας κατεστάθη ερήμωσης και θάμβος και κατάρα άνευ κατοίκου ως την ημέραν ταύτην. Επειδή εθυμιάζετε και επειδή ημαρτάνετε εις τον Κύριον και δεν υπακούσατε εις την φωνή του Κυρίου, ουδέ περιεπατήσατε εν τον νόμο αυτού και εν της διατάγμασιν αυτού και εν τες μαρτυρίες αυτού, δια τούτο συνέβη εις εσάς το κακόν τούτον ως την ημέραν ταύτην. Και είπε ο Ιερεμίας προς πάνταν το λαό και προς πάσας τας γυναίκας, ακούσατε το λόγο του Κυρίου Πασο Ιούδας ο εν τη γη της Αιγύπτου. Ούτως ελάλησεν ο Κύριος τον δυνάμεν ο Θεός του Ισραήλ λέγον, σεις και οι γυναίκες σας και ελαλήσατε δια του στόματός σας και εξετελέσατε δια της χείρας σας λέγοντες, θέλομεν εξάπαντος εκπληρώσει τα σευχάσιμών τας οποίας ευχήθημεν να θυμιάζομεν εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμνομεν σπονδάσεις αυτήν. Εξάπαντος λοιπόν θέλετε εκπληρώσει τα σευχά σας και εξάπαντος θέλετε εκτελέσει τα σευχά σας. Δια τούτο ακούσατε τον λόγο του Κυρίου Πασο Ιούδας οι κατοικούντες εν τη γη της Αιγύπτου. Ιδού όμως εις το όνομά μου, το Μέγα, λέγει Κύριος, ότι το όνομά μου δεν θέλει ονομαστεί πλέον εν το στόμα του ουδενός ανδρός του Ιούδα καθόλην την γη της Αιγύπτου, ώστε να λέγει ζει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω επαγρυπνή επ' αυτούς εις κακών και ουχή εις καλών. Και πάντες οι άνδρες του Ιούδα η εν τη γη της Αιγύπτου θέλουσι καταναλωθεί εν μαχαίρα και εν πίνη έως σου εκλείψωσιν. Ιδέ δια σε σωσμένη από της μαχαίρας ολίγη των αριθμών θέλουσι επιστρέψει εκ της γη της Αιγύπτου εις την γη του Ιούδα. Και πάντες οι υπόλοιποι του Ιούδα οι απελθόντες εις την γη της Αιγύπτου για να παρικήσω συνεκεί θέλουσι γνωρίσει τίνος ο λόγος θέλει εκπληρωθεί ο εμός ή αυτόν. Και τούτο θέλει είστε εν σημείον σε εσάς, λέγει Κύριος, ότι εγώ θέλω σας τιμωρήσει εν το τόπο τούτο, για να γνωρίσετε ότι οι λόγοι μου θέλουν στην εξάπαντος πληρωθεί εναντίον σας εις κακών. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον Φαραώ ο Αφρή, βασιλέα της Αιγύπτου, στην χείρα των εχθρών αυτού και στη χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτού, καθώς παρέδωκα τον Σεδεκία, βασιλέα του Ιούδα, εις τη χέρα του Ναβουγαδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, του εχθρού αυτού και ζητούντος την ψυχήν αυτού. Αμήν. Τα πράγματα πια εξελίσσονται σύμφωνα με τον προφητικό λόγο του Θεού, αλλά όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο λαός Ισραήλ κατεστράφει από τον Ναβουγαδονόσορα, ο Σεδεκίας σε τυφλώθη, βρέθηκε εχμάλωτος, μπροστά του σφάξαν τα παιδιά του. Το υπόλοιπο του Ιούδα που παρέμεινε εκεί, εξεζήτησαν το Θεό, ζήτησαν από τον Ιερεμία να τους αποκαλύψει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά στην καρδιά τους είχαν πάρει στερεά απόφαση να κάνουν αυτό που θέλουν. Και μάλιστα είχαν πει στον Ιερεμία ότι ό,τι μας πεις θα κάνουμε. Ο Ιερεμίας τους πίστευσε, προσευχήθηκε, αλλά ο Κύριος του είπε να μην φύγουνε, να μείνουν εδώ, εδώ θα τους ευλογήσω από τη γη του Ιούδα, αλλά να ξέρεις, του είπε ο Θεός του Ιερεμία που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και δεν στηρίζεται στα λόγια των ανθρώπων, γιατί είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο και ακούει τα λόγια των ανθρώπων, ο
Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές του κάθε ενός ανθρώπου. Του αποκάλυψε λοιπόν του Ιερεμία ότι αυτοί έχουν πάρει απόφαση να πάνε στην Αίγυπτο. Θα τους πει το θέλημα του Θεού, αλλά αυτοί δεν θα το ακούσουν. Και πράγματι ο Ιερεμίας τους είπε, μη φύγετε, μείνετε εδώ, εδώ θα σας ευλογήσει ο Θεός. Αυτοί όμως πήραν στερεά απόφαση, περιφρονήσανε τα λόγια του Ιερεμία, μάλιστα του είπαν προσβλητικά κιόλας, ψεύδεσαι, δεν σου είπε ο Θεός να πάμε, αλλά εσύ τα λες και ο Βαρούχ, γιατί θέλετε το κακό μας και την καταστροφή μας από τους Χαλδαίους. Και έτσι, μην μπορώντας τι άλλο να κάνει ο Ιερεμίας, και γεμάτη η καρδιά του από αγάπη για το λαό του, καθώς ξεκίνησαν αυτοί να πάνε στην Αίγυπτο, ξεκίνησε και αυτός. Και βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Εκεί στην Αίγυπτο τους υπεδέχθη ο Φαραώ, γιατί εδήλωσαν εχθροί του Ναβουχοδονόσορα και ο Φαραώ ήταν εχθρός του Ναβουχοδονόσορα. Τους υπεδέχθη, τους έδωσε και μία πόλη, την Παρθρός, ώστε εκεί να κατοικήσουν εν ειρήνη και να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους έδωσε απόλυτη ελευθερία. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε την ελευθερία που δίνουν οι άνθρωποι και την ελευθερία που δίνει ο Θεός. Η ελευθερία που δίνουν οι άνθρωποι, που θέλουν οι άνθρωποι, είναι «Είμαι ελεύθερος, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω». Και επιλέγουν κατά τις ορέξεις της πονηράς καρδιάς τους και κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έβλεπαν τους θεούς των Αιγυπτίων, έβλεπαν ότι οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν σε ευρυχωρία και σε ευημερία και σε ισχύ και σε εξουσία, και αποφάσισαν και αυτοί να λατρεύουν και να θυμιάζουν στους θεούς της Αιγύπτου και μάλιστα στη βασίλισσα του ουρανού. Βέβαια αυτό το είχαν αρχίσει και οι πατέρες τους στη γη του Ιούδα. Κρυφά βέβαια τότε, και έτσι ξεκινάει η παράβαση και η αμαρτία κρυφά, να μην το ξέρει κανείς, αλλά όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την οδό της αμαρτίας, και είπαμε αμαρτία είναι πάσα πρώτον, πάσα ανομία, ότι είναι παράβαση από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού. Αμαρτία είναι δηλαδή ότι δεν είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι έχει έλθει από επίνεια ανθρώπινη, έστω και αν η πρόθεση είναι προς αγαθόν. Αλλά είναι αμαρτία όταν δεν καλύπτεται από το Λόγο του Θεού. Αμαρτία είναι επίσης πάσα αδικία προς τον αδελφό μας, προς τον συνάνθρωπό μας. Και τέλος, αμαρτία είναι τα έργα της σαρκός, οι επιθυμίες των σαρκός, οι επιθυμίες της καρδιάς και η αλαζονία του βίου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, ο Ιούδας, βρήκε τρόπο και ελευθερία ανθρώπινη στην Αίγυπτο να κάνει ό,τι θέλει. Σε αντίθεση, η ελευθερία του Θεού είναι αληθινή, χωρίς δέσμευση, σε τελεία αντίθεση με την ελευθερία των ανθρώπων, οι οποίοι οδηγούνται από την καρδιά τους, από τις επιθυμίες, και δουλώνονται σε πάθη από τα οποία δεν μπορούν να ελευθερωθούν, σε καταστάσεις που δεν μπορούν να ελευθερωθούν, σε εχμαλωσίες που δεν μπορούν να ελευθερωθούν, και αν και κηρύττουν ελευθερία, στην πραγματικότητα είναι υπόδουλοι. Υπόδουλοι ενός απλού τσιγάρου, όπως ήμουν εγώ, αλλά η υποδούλωση του ανθρώπου ο οποίος κηρύττει ελευθερία θα είναι μέχρι δέσμα θλίψης, ταλαιπωρίας και πόνου. Που αυτά μπορεί να λέγονται ναρκωτικά, ηρωίνη,
Μπορεί να λέγονται καταστροφή της οικογένειας, ερωτικές παράνομες σχέσεις. Μπορεί να λέγεται όμως και ακόμη περισσότερο λατρεία ξένων θεών, θρησκεία ψεύτικων θεών, που οδηγεί τους ανθρώπους μέχρι και τη σατανολατρεία. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτή την ελευθερία που κηρύττουν οι άνθρωποι, έρχεται ο Θεός και λέει: «Δια του Ιησού Χριστού σε καθεστώ ελεύθερο από κάθε πάθος, κάθε αδυναμία, κάθε εξάρτηση». Και τώρα σε προτρέπω την ελευθερία σου να την χρησιμοποιείς μέσα στο θέλημά μου, ώστε να συνεχίζεις αφενός με να είσαι ελεύθερος, αλλά αφετέρου να έχεις προκοπή, να έχεις οικοδομή, να έχεις αύξηση, να έχεις καρποφορία, να έχεις την ευλογία του Θεού και τη δόξα του Θεού. Η ελευθερία δηλαδή που φέρνει ο Χριστός είναι πραγματική απελευθέρωση και πορεία από δόξα σε δόξα και από ευλογία σε ευλογία. Η ελευθερία που κηρύττουν οι άνθρωποι είναι ψεύτικη ελευθερία που οδηγεί σε υποδούλωση όλο και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, μέχρι να φτάσει τον άνθρωπο ο διάβολος να τον δέσει με τα δεσμά του θανάτου και του σκότους. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στην καρδιά μας την ελευθερία την οποία επιθυμούμε. Γιατί όλοι μας μέσα, έτσι όπως έχουμε φτιαχτεί, αυτοπλαστεί από το Θεό, γιατί ο Θεός μας χάρισε αυτό το υπέροχο αγαθό της ελευθερίας των αποφάσεων, γιατί μας έκανε όμοιο με Αυτόν και κατοικών Αυτού. Μόνο ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να θέλει και να μην θέλει. Και το σημαντικότερο απ' όλα, να αποφασίζει, να επιλέγει και να αποφασίζει να απορρίπτει. Κανένα άλλο πλάσμα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο ο άνθρωπος. Και ο Θεός τον έφτιαξε έτσι για να είναι σε απόλυτη ελευθερία η ζωή του εδώ, ώστε να επιλέξει εκείνον τον οποίον ο Θεός θα αποστείλει. Εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε για τη δόξα του και για την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η ελευθερία που ο Θεός επαγγέλλεται σε σχέση με την ελευθερία που επαγγέλλονται οι άνθρωποι και τα παιδιά του διαβόλου. Αυτός ο λιγοστός λαός Ισραήλ, ο οποίος επέλεξε τελικά να πάει στην Αίγυπτο, και η Αίγυπτος πάντοτε είναι η προτύπωση του κόσμου και ο Φαραώ της Αιγύπτου είναι η προτύπωση του διαβόλου. Αυτή λοιπόν την ελευθερία την οποία επέλεξε ο πολύ μικρός και ταλαιπωρημένος λαός του Ιούδα, μέσα όμως, όπως ο ίδιος ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει, στην υπερηφάνεια του, γνωρίζοντας δηλαδή ότι ξέρει αυτός τι είναι το καλό για αυτόν, απορρίπτοντας το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού και τη γνώμη του Θεού, αυτός ο λαός βρέθηκε στην Αίγυπτο και ο Θεός έστειλε δίπλα του ο αγαθός Θεός και τον Ιερεμία. Τον έστειλε δίπλα του για να τον φέρει ή δυνατόν εις μετάνοια, να του φανερώσει έστω για μια φορά ακόμη, έστω για τελευταία φορά, γιατί τώρα είναι τελευταία φορά, για τελευταία φορά την οδόν της σωτηρίας και την οδόν της απώλειας. Να φέρει δηλαδή μπροστά στους ανθρώπους αυτούς, στο τέλος, για μια ακόμη και τελευταία φορά, την οδόν της σωτηρίας και την οδόν της απώλειας. Και έτσι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον της επιλογής, της απολαγής, της επιλογής για αποστασία, της επιλογής της Αιγύπτου,
της επιλογής της ψεύτικης ελευθερίας που επαγγέλλεται ο διάβολος και τα παιδιά του, γίνεται λόγος κυρίως στον Ιερεμία, και ο Ιερεμίας με παρησία στέκεται ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και τους λέγει, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πόσο σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, είναι να ακούμε τι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός, και όχι να ακούμε τι λένε οι άνθρωποι ή οποιοδήποτε άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να ακούμε τι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν, αδερφοί. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι συνειδητή επιλογή. Συνειδητή εκλογή. Δεν είναι ασυνείδητη πια για το λαό του Ιούδα και για μας και για τον κάθε έναν από μας. Θέλω να ακούσω τι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Για μένα. Και ακόμη καλύτερο, εξητώ, επιθυμώ, παρακαλώ το Θεό να μου πει τι λέει, ποιο είναι το θέλημά του, ποια είναι η γνώμη του, τι του αρέσει, τι επιθυμεί, τι σχεδιάζει για μένα, γιατί θέλω να περπατήσω στο σχεδιασμό του, στο θέλημά του, και θέλω να κάνω αυτά που του αρέσουν και αυτά που θέλει αυτός για μένα. Είναι βέβαιο, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι ο Θεός έχει για κάθε έναν από μας ξεχωριστά ένα σχέδιο, ένα δρόμο, μία πορεία. Που σημαίνει ότι μπροστά σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν πολλές πορείες, πολλοί δρόμοι. Πολλά σχέδια κάνουν άλλοι για μας και εμείς για τον εαυτό μας και για τις οικογένειές μας. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός ένα σχέδιο έχει για μας. Ένα δρόμο. Ένα θέλημα. Που αν το ακολουθήσουμε θα απολαύσουμε τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις που έχει ο Θεός για μας που ακολουθούμε αυτό που θέλει. Εάν όμως είτε εξ υπερηφανίας, ξέρω εγώ δηλαδή, είτε εξ αδυναμίας, θέλω αλλά δεν μπορώ, είτε από φόβο ανθρώπινο που έχει κόλαση, θέλω αλλά φοβάμαι, ακολουθήσουμε, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αλλά αυτές οι τρεις είναι οι βασικές αιτίες. Θέλω, μπορώ, φοβάμαι. Ή δεν θέλω, ή νομίζω ότι δεν μπορώ, ή φοβάμαι και δεν το ακολουθώ. Πολλά παραδείγματα θα βρούμε μέσα από τη γραφή, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Υπάρχουν και άλλες αιτίες που κάποιος απομακρύνεται από το σχεδιασμό του Θεού προσωπικά για αυτόν. Αλλά αυτές είναι οι τρεις βασικές. Και οι τρεις βασικές έχουν έναν παρανομαστή. Παρακοή. Ανυπακοή. Που η ανυπακοή έχει μέσα ένα βασικό χαρακτηριστικό. Έλλειψη του φόβου του Θεού. Γιατί όταν λείπει ο φόβος του Θεού, τότε άλλοι φόβοι θα κυριαρχούν στη ζωή μας. Έλλειψης αγάπης προς το Θεό. Γιατί όταν λιγοστεύει, να μην πω λείπει, λιγοστεύει η αγάπη μας προς το Θεό, άλλες αγάπες θα εμφανιστούν και θα κυριαρχήσουν στη ζωή μας. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και όταν λιγοστεύει και το έργο του Θεού στη ζωή μας, η υπηρεσία μας στους αδελφούς μας και στο Λόγο του Θεού, τότε άλλο έργο και άλλα έργα θα εμφανίζονται στη ζωή μας που θα καταστήσουν τη ζωή μας και το περπάτημά μας να είναι μέσα σε αγκάθια και σε τσουκνίδες. Όμως, για πολλωστή φορά και κάποια στιγμή και για τελευταία φορά έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτει το θέλημά Του, το Λόγο Του,
λέγοντας ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό μακάρι θα είμαστε, αδερφοί, όταν ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός για μας, αλλά όχι να τελειώσουμε εκεί. Να πιστέψουμε, δηλαδή να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού ότι είναι μόνο για καλό μας. Και να εμπιστευτούμε ακόμη και κάτι άλλο, ότι μόνο για καλό μας έχει πρόταση μόνο ο Λόγος του Θεού. Ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το καλό μου εξασφαλίζεται με το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μόνο εξασφαλίζει το καλό μου. Έρχεται λοιπόν ο Ιερεμίας μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους πια που έχουν πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις αποστασίας προς την Αίγυπτο και αποφάσεις ειδωλολατρείας μέσα στην Αίγυπτο. Και τους λέγει, «Σεις τα είδατε όλα στην Ιερουσαλήμ και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ιερουσαλήμ είναι έρημος τόπος τώρα. Καταστράφηκαν τα σπίτια σας, τα τείχη της και ο ναός του Θεού. Και τούτο συνέβη γιατί πήγανε και θυμιάζανε και λάτρευαν άλλους θεούς τους οποίους δεν εγνώρισαν. Και ενώ εγώ έστελνα πρωί βράδυ τους δούλους μου τους προφήτες και τους έλεγαν μετανοείτε, εγκαταλείψτε τη λατρεία των άλλων θεών και τη δοξολογία των άλλων θεών, αυτοί ούτε καν άκουσαν και ούτε καν έκλειναν το αυτί τους, έδωσαν ελάχιστη προσοχή στα λόγια μου, ώστε να επιστρέψουν από την κακία τους αυτοί και να μην θυμιάζουν σε ξένους θεούς, να μην λατρεύουν ξένους θεούς, να μην ακολουθούν ξένες προτροπές, προτάσεις, συμβουλές και να μην παίρνουν αποφάσεις έξω από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εξεχήθη η οργή μου και ο θυμός μου και κατεστράφη η Ιερουσαλήμ. Και αυτό το κακό δεν ήλθε σαν εκδίκηση από μένα, αλλά αυτό το κακό ήλθε σαν αγαθό από μένα. Γιατί όσοι εν τέλει μέσα σε αυτό το κακό μετενόησαν και εξέλεξαν τη φωνή του Θεού και βρέθηκαν, όπως είπε ο Θεός, εκεί στη Βαβυλώνα, αυτοί εκεί θα ευλογηθούν. Εσείς όμως, παρόλα όσα είδατε και ακούσατε και γνωρίσατε και πάλι περιφρονήσατε το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, τη φωνή του Θεού και ήρθατε στην Αίγυπτο. Και δεν έγινε μόνο αυτό, και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά εδώ στην Αίγυπτο αρχίσατε να κάνετε πράγματα τα οποία θα είναι πόδινα για σας. Βρήκατε καινούριους θεούς. Οι γυναίκες σας βρήκανε και τη βασίλισσα του ουρανού, με την οποία σταθέντες, η καρδιά τους πλανήθηκε και εξεζήτησαν την ευλογία μέσα από πέματα και προσφορές στη βασίλισσα των ουρανών. Γι' αυτό κοιτάξτε να διορθώσετε την οδό σας, γιατί οι συνέπειες θα είναι πιο τραγικές από αυτές των προηγουμένων. Γιατί αυτοί δεν ήξεραν όταν έκαναν εκ πείρας τα αποτελέσματα της πορείας τους, είχαν μόνο το Λόγο του Θεού. Εσείς μόνο όμως εκτός από το Λόγο του Θεού έχετε και γνώση το τι συνέβη σε αυτούς. Και θα περίμενε κανείς να ακούσει αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον να προβληματίζονται. Αλλά όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, η παράβαση έχει συνέχεια
Στην αρχή γίνεται κρυφά, η αμαρτία γίνεται κρυφά. Σιγά σιγά όμως η καρδιά σκληραίνει, πορώνεται, η συνείδηση καταστρέφεται. Η φωνή του Θεού, ακόμη και αυτή η μικρή που φτάνει στην καρδιά των ανθρώπων, σβήνει, με αποτέλεσμα αυτή η σκληρή καρδιά να παίρνει παρησία επάνω στην αμαρτία, να μην λογαριάζει τίποτα, ούτε το Λόγο του Θεού, ούτε την παρησία, την παρουσία των ανθρώπων, τίποτα να μην λογαριάζει, αλλά να συνεχίζει την κατηφόρα, αδιαφορώντας για όλα. Το αποτέλεσμα, στέκονται μπροστά στον Ιερεμία και στο Θεό και λένε: εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίζουμε να στέλνουμε προσφορές και πέματα στη Βασίλισσα του Ουρανού. Γιατί θυμόμαστε όταν είμαστε εκεί και το κάναμε, ότι όλα μας πηγαίναν καλά. Και προσέξτε την πλάνη της καρδιάς των ανθρώπων, αδελφοί. Όταν είμαστε εκεί, όλα μας πηγαίναν καλά. Όταν είμαστε στην ειδωλολατρία, όταν είμαστε στο ψέμα, όλα μας πηγαίναν καλά. Και όταν εγκαταλείψαμε τα πέματα του ουρανού, τότε όλα χάλασαν. Αυτή είναι η πρόταση του διαβόλου που φτάνει σε καρδιές που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, την αγάπη τους στο Θεό και το φόβο του Θεού. Την έχουν χάσει παντελώς. Ονειρεύονται, σκέφτονται τις καλές μέρες της αμαρτίας. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό κάποια στιγμή. Να έρθουν σκέψεις ημερών αμαρτίας που να τις δούμε καλά και να τις επιθυμήσουμε κιόλας και να τις επιποθήσουμε κιόλας. Θυμηθείτε το λαό Ισραήλ όταν βγήκε από την έρημο και ετρέφετο από το μάνα του Θεού, από τον άρτο των αγγέλων και από το ίδωρ που έβγαινε από την πέτρα που τον ακολουθούσε. Κάποια στιγμή η καρδιά τους θυμήθηκε τα πράσα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου και τα ψάρια της Αιγύπτου και τα βάλαν με το Μωυσή. Επιθυμήσαμε, και ο Θεός τους λέει επιθυμητές κακών πραγμάτων. Επιθυμήσαμε τα πράσα, τα κρεμμύδια, τα ψάρια. Και ο Θεός τους είχε βγάλει για να κληρονομήσουν γη, ρέουσα, γάλα και μέλι. Είναι οι προτάσεις του διαβόλου με μεγάλη πονηριά στην καρδιά που αρχίζει και στην καρδιά που αρχίζει και λιγοστεύει στην αγάπη και στο φόβο του Θεού. Και η πορεία, θάνατος. Κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να μπει στη γη της επαγγελίας, γιατί ήσαν επιθυμητές κακών πραγμάτων που κατάτησαν οι ειδωλολάτρες. Τίποτα καλό δεν έχει να σου δώσει ο κόσμος, να μας δώσει ο κόσμος, αδερφοί. Τον έχουμε διαγράψει από την καρδιά μας, οριστικά και αμετάκλητα, και μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι. Δεν έχει χαρές ο κόσμος. Θλίψεις, πόνο, κακουχία, δεσμά, εχμαλωσίες, μίση, πάθη, κακίες. Δεν έχει χαρά ο κόσμος. Δεν μπορεί να σου δώσει χαρά ο κόσμος. Μόνο η καρδιά η απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, μπορεί να πληροφορήσει τον ανθρώπον για αγαθά πράγματα. Ο Λόγος του Θεού όμως το περιγράφει τόσο όμορφα: προσωρινή απόλαυση αμαρτίας.
Και ο μισθός της αμαρτίας, θάνατος, ταλαιπωρία, πόνος, κακία, πληγές, ψέμα. Και παν αχρίων πράγμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Παν αχρίων πράγμα. Εσχρόν εστί και λέγειν. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένας πολύ καλός αδερφός. Ήταν μάλιστα και πρεσβύτερος. Εξομολογούμενος, όχι από εδώ, όχι από την εκκλησία μας. Και μου είχε πει, αδερφέ, τι έχω πάθει. Αρχίζω και σκέφτομαι τις στιγμές της αμαρτίας που είχα πριν έρθει στον Χριστό. Και το σκέφτομαι με και ικανοποιείται μέσα η ψυχή μου. Αλλά είχε φόβο Θεού. Και καθίσαμε, δεν του είπα τίποτα, τι να του πω, του λέω να προσευχηθούμε αδερφέ. Γιατί είναι μία συγκεκριμένη και προς όλους προσδιορισμένη επίθεση από το διάβολο αυτό. Του λέω να προσευχηθούμε. Και πήγαμε, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και όταν σηκωθήκαμε το πρόσωπό του έλαμπε. Και τον είδαμε και μετά από πολύ καιρό και μου λέει, τι ήταν αυτό που είχε, τι επίθεση ήταν αυτή που είχα δεχτεί. Να θυμάμαι την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας την προ-Χριστού. Όταν ο Θεός μας έχει δώσει όλα τα αγαθά του ουρανού. Όταν ο Θεός μας έχει δώσει ζωή και αυτή είναι αυθονία εδώ στη γη αυτή. Ζωή και αυτή είναι αυθονία εδώ στη γη αυτή. Σας παρακαλώ να μην μιλάμε. Και κληρονομιά αιώνια. Έχασαν λοιπόν την αγαθοσύνη τους οι Ιουδαίοι εκεί. Δεν σ' ακούμε, εμείς θα στέλνουμε πέματα στη Βασίλισσα των Ουρανών και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε ελεύθεροι εδώ στην Αίγυπτο. Θα πω και αυτή την ιστορία, έστω και αν καθυστερήσουμε. Όταν στην αρχή της πίστης μου είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι που είχε πιστέψει λίγο μετά από εμάς και πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή όμως, δεν έμαθα τι συνέβη, απαντρεμένοι, νομίζω με παιδιά, δεν θυμάμαι καλά. Αν είχαν και αν έχουν, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι είχανε. Αλλά σιγά σιγά άρχισαν και κόβανε. Δίνανε λιγότερη σημασία στο Λόγο του Θεού. Εμείς, εγώ και η Άννα τους μιλάγαμε, δίνανε λιγότερη και λιγότερη σημασία στο Λόγο του Θεού, λιγότερο φόβο Θεού, πιο αστεία παίρναν τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ καλά και επαγγελματικά και πάρα πολύ καλά πηγαίνανε. Σταματήσαν να έρχονται. Κάποια στιγμή βλέπω αυτήν την αδελφή στο δρόμο. Λέω, αδελφή μου, τι κάνεις, δεν σε γνώρισα. Λέει, αδελφέ, βρήκα την ελευθερία μου. Λέω, τι ελευθερία. Πήγα σε άλλη εκκλησία. Φόραγε παντελόνια, ήταν βαμμένη. Δεν διακρινόταν σαν αδελφή. Ελευθερώθηκα. Και μου το λέει και λίγο επιθετικά. Εγώ δεν απάντησα, της λέω, αμήν, ο Θεός να σε ευλογήσει, μακάρι να πάει πολύ καλύτερα η ζωή σου. Μετά από λίγο καιρό την ξαναβλέπω. Τώρα πια ήταν πολύ χειρότερα σε εμφάνιση αλλά και σε λόγια. Λέω, αδερφή μου, τι κάνεις, μου λέει, τέρμα, δεν είμαι αδερφή. Λέω, δηλαδή, άσε τώρα αδελφοί και εκκλησίες τώρα εκεί πέρα, ξέρεις τι θα πει, είμαι ελεύθερη. Τρόμαξα εγώ. Και μάλιστα θυμάμαι της είπα, είσαι πολύ ελεύθερη. Πρόσεξε αυτή τη μεγάλη ελευθερία, αδελφή τάδε.
Μετά από λίγο καιρό την ξανασυναντάω στον δρόμο. Με βλέπει, ήρθε, έπεσε στην αγκαλιά μου. Τι έπαθες? Διαλύθηκε το σπίτι μου. Έφυγε ο άντρας μου με μία άλλη. Με εγκατέλειψε. Είχε παιδιά. Μας εγκατέλειψε. Λέω, βρήκε την ελευθερία του κι αυτός. Πολύ ελεύθερος θα είναι τώρα, ε. Δεν το έλεγα για να την στενοχωρήσω. Ήμουν πολύ θλιμμένος, γιατί ήταν καλά αδέλφια. Μου λέει, τι να κάνω τώρα? Λέω, τώρα δύσκολα τα πράγματα. Μπορείς να έρθεις στην εκκλησία. Από εκεί που ξεκίνησες τότε και σας ευλογούσε ο Θεός. Μου λέει, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, μου λέει. Ντρέπομαι τους αδελφούς τους, ντρέπομαι όλους. Τι να πω? Λέω, τουλάχιστον εκεί στο σπίτι σου να αρχίσεις να προσεύχεσαι. Την ξαναείδα. Διαζύγιο. Είχε μπλέξει εκμετάλλευσης. Αδελφοί, όταν αρχίζει το κακό, αν δεν προλάβουμε έγκαιρα να επιστρέψουμε, φτάνει στο θάνατο. Έκτοτε δεν τους ξαναείδα. Έμαθα όμως ότι τα παιδιά τους, τραγικές καταστάσεις. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο που είχε παρησία να ομολογεί με καμάρι την αμαρτία, όπως και ο Ιούδας. Και λυπήθηκε ο Ιερεμίας. Και τότε τους μίλησε για τελευταία φορά. Λέει, πράγματι έχετε πάρει απόφαση και αυτή την απόφαση δεν μπορεί να σας την αλλάξει ούτε ο Θεός. Κανένας δεν μπορεί να σας την αλλάξει. Και όταν ο άνθρωπος παίρνει απόφαση επειδή είναι ελεύθερος, φτιαγμένος να είναι ελεύθερος, κανένας δεν μπορεί να την αλλάξει. Αλλά ακούστε τι θα γίνει. Το θάρρος σας είναι στο Φαραώ και στην Αίγυπτο και στην ελευθερία που σας χάρισε η Αίγυπτος. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορ και θα καταστρέψει το Φαραώ. Θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορ και θα καταστρέψει τις πόλεις του Φαραώ. Και εσείς αυτό που προσπαθήσατε να αποφύγετε από φόβο, τον Ναβουχοδονόσορ θα το βρείτε μπροστά σας. Γιατί ο μόνος ο οποίος μπορούσε να σε ελευθερώσει από τους φόβους που έχετε είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος, αδερφοί, που μπορεί να φυλάξει και να ελευθερώσει από αυτό που φοβάσαι να μη σου συμβεί. Μόνο ο Θεός. Γιατί αν δεν πάμε στο Θεό να μας ελευθερώσει από αυτό που φοβόμαστε, αυτό που φοβόμαστε εξάπαντος θα γίνει. Ο διάβολος θα το κάνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί χάνει ο άνθρωπος την υπεράσπιση του. Δεν είναι πια υπερασπιζόμενος ο άνθρωπος από το Θεό. Είναι μόνος του, έρμεο, στη βούληση του διαβόλου και των πνευμάτων της πονηρίας. Και θα καταντήσει ο άνθρωπος πολλές φορές να ζητήσει βοήθεια από το διάβολο. Και μην μας φαίνεται παράξενο, γιατί έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Πάμε στον αστρολόγο, πάμε στο μάγο. Μια ακόμη ιστορία και τελειώνω. Ήμουνα στο Αίγιο και είχαν σωθεί και είχε σωθεί ένας άνθρωπος. Είχε έρθει στην εκκλησία, είχε... αλλά ποτέ την καρδιά του δεν την είχε δώσει στο Χριστό. Ήταν μάλιστα και γνωστός ενός γνωστού μου από τον κόσμο. Και χάρηκα όταν τον είδα στην εκκλησία. Είχε έρθει λοιπόν στο Αίγιο με δυσκολίες
πάρα πολλές και οικογενειακές και επαγγελματικές. Και μου λέει, τι θα κάνουμε? Του λέω, προσευχηθούμε, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Ήμουν ζηλωτής τότε, καινούριος, δεν λογάριαζα τίποτα, δεν σκεφτόμουν, δεν ήξερα, δεν είχα την εμπειρία να δω. Δεν έβλεπα καθαρά. Προσευχηθήκαμε, αλλά κάποια στιγμή τον έχασα. Ξαναγύρισα. Πού ήσουν, αδερφέ? Λέει, μια βόλτα είχα πάει. Εντάξει, λέω, καλά έκανες. Την άλλη μέρα ξαναπήγε βόλτα. Κάθισα και κάποιο βράδυ και μιλάγαμε. Ένα από αυτά τα βράδια που τον φιλοξενούσα στο σπίτι. Μου λέει, ξέρεις, εδώ στο Αίγιο υπάρχει, μου λέει, μια μάγισσα καταπληκτική. Δεν κατάλαβα. Όπως σας το λέω όμως, μια μάγισσα, το θυμάσαι, ένα, μια μάγισσα καταπληκτική. Λέω, εδώ στο Αίγιο, ναι, μου λέει, φοβερή, μου λέει, είναι. Ό,τι λέει γίνεται. Του λέω, μάγισσα? Ναι. Εγώ δεν είχα μάθει για αυτήν. Ήταν και ένας αδελφός που μας τα λέγει και αιγιώτης. Ναι, μου λέει, υπάρχει, το ξέρεις, είναι εδώ, λέει, κοντά από το σπίτι σου. Λέω, και τι γίνεται? Λέει, όλοι, ξέρεις τι κόσμο έχει. Μαζεύονται όλοι εκεί και λένε, κάνε αυτή να μ' αγαπήσει, κάνε αυτός να καταστραφεί, κάνε, βάλε μάγια εδώ, κάνε μάγια εκεί, κάνε μάγια εδώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν είχα περάσει ποτέ από τέτοιες διαδικασίες. Λέω, και λοιπόν όλα, μου λέει, γίνονται. Το αίμα σου, Χριστέ μου, είπα εγώ. Και γύρω σε αυτόν του λέω, εσύ πήγες σε αυτήν για βοήθεια? Με κοίταξε, την άλλη μέρα έφυγε και δεν το ξαναείδα. Έμαθα όμως ότι πέθανε. Γι' αυτό λέω, αδερφοί αγαπητοί, φτάνουμε στο τέλος, όχι εμείς, μη γέννητο, φτάνουν οι άνθρωποι στο τέλος να ζητήσουν βοήθεια από το διάβολο. Και μας φαίνεται παράξενο, γιατί είναι γραμμένο. Όταν ο Σαούλ έχασε τη φωνή του Θεού, γιατί προχώραγε από παράβαση σε παράβαση και εν τέλει τάβαλε και με το δούλο του Θεού τον Δαβίδ, παρόλο που ο Δαβίδ πάντοτε τον σεβότανε σαν πρώην αλλά και χρησμένο του Κυρίου, όταν έχασε τη φωνή του Θεού, που θα πάω σε μάγισσα? Και όμως αυτός πριν λίγα χρόνια ο ίδιος είχε δώσει εντολή να θανατωθούν όλες οι μάγισσες με βάση το λόγο του Θεού, και πήγε σε μάγισσα. Και όταν η μάγισσα τον κατάλαβε ότι είναι ο βασιλιάς, λέει, ήρθες για να με σκοτώσεις? Αυτός είχε βγάλει τη διαταγή. Όχι, λέει, δεν θα σε σκοτώσω, πες μου, λέει. Και του λέει η μάγισσα, τι θες να σου κάνω? Να μου φωνάξεις το Σαμουήλ που έχει πεθάνει. Να μου τον ανεβάσει, λέει, από τον Άδη. Λέει, θα το κάνω. Και κάνει τα μαγικά της και ανεβαίνει ένας γέροντας με μαύρα ρούχα. Γιατί ο Σατανάς έχει δυνάμεις, αλλά φοβάται το αίμα του Χριστού, για να μην φοβόμαστε κι εμείς. Και ανεβαίνει κάποιος λοιπόν και λέει, εγώ είμαι ο Σαμουήλ. Λέει, τι θα γίνει? Α, λέει, τι θα γίνει? Εσύ σήμερα θα έρθεις εκεί που είμαι εγώ. Αν ήταν ποτέ δυνατόν ο Σαμουήλ, ο Σαούλ, που ζήτησε βοήθεια από τη μάγισσα, να πάει εκεί που ήταν ο ποιος, αυτός που βγήκε, ο διάβολος. Εκεί θα πάει. Ο Σαμουήλ, εκεί ήτανε. Αλλού ο Σαμουήλ, και αλλού ήταν αυτός, και αλλού θα πάει και ο Σαούλ. Γιατί μας τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Για διδασκαλία. Γιατί η αμαρτία ξεκινάει από λίγο. Λίγο, μια μικρή υποχώρηση. Δεν πειράζει, λίγο τέτοιο να βάλω εδώ που είμαι οχρή. Τώρα και ένα παντελονάκι, μια φόρμα να βγω, να φορέσω λίγο παραπάνω. Εκεί όταν θα βγω έξω, ένα σκουλαρικάκι και λίγο περισσότερο. Στο τέλος ανακαλύπτει την ελευθερία του διαβόλου, την ελευθερία την ανθρώπινη, την ελευθερία της Αιγύπτου. Και όταν ανακαλύψει την ελευθερία της Αιγύπτου, λέει, είμαι ελεύθερος τώρα, κάνω ό,τι θέλω.
Και αυτό πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και τους λέει ο Ιερεμίας, αυτά που έχετε αποφασίσει να κάνετε θα τα κάνετε. Αλλά όλοι θα καταστραφείτε. Μικρό υπόλοιπο θα σώσει, θα διασώσει ο Θεός. Αυτούς τους ελάχιστους, τους λίγους από εσάς που θα επιζητήσουν, θα μετανοήσουν και θα εξητήσουν τον Κύριο στο τέλος. Και ενώ εσείς τώρα ζείτε με το όνειρο ότι με την βοήθεια του Φαραώ και της Αιγύπτου και την ελευθερία και τη βοήθεια της βασίλισσας του ουρανού θα επιστρέψουμε στον Ιούδα, κανείς δεν θα επιστρέψει. Εκείνο το μικρό, το ελάχιστο υπόλοιπο που στο τέλος θα μετανοήσει, αυτό θα επιστρέψει στη γη του Ιούδα. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Γιατί η σωτηρία του ανθρώπου είναι πολύ ευαίσθητη. Εύκολα λερώνεται το λευκό ημάτιο που ο Θεός μας δίνει. Αλλά πιο εύκολα καθαρίζεται με το αίμα του Ιησού Χριστού όταν ο άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει. Γιατί όπου περισσεύει αμαρτία και μετανοεί ο άνθρωπος, υπέρ περισσεύει χάρις του Χριστού. Ποτέ δεν είναι μεγαλύτερη η αμαρτία από τον Χριστό και ο διάβολος από τον Χριστό. Πάντοτε είναι μεγαλύτερος ο Χριστός. Στους ανθρώπους όμως που μετανοούνε, που επιστρέφουν στο Θεό, που εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Αμήν.